Καλησπέρα αγαπητοί μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Ονομάζομαι Φερενίκη Κανταρτζή και εδώ είναι το μέρος που συζητάμε για θέματα προσωπικής εξέλιξης, φιλοσοφίας, πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής μας και να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Ελλάδα για θέματα προσωπικά αλλά και επαγγελματικά και μου αναφέρθηκε αρκετά το ότι θα θέλατε να κάνω ένα βίντεο στα ελληνικά. Γι' αυτό και σήμερα κάνω το βίντεο αυτό. Τώρα θέλω να σας πω λίγα πράγματα για μένα, από πού ξεκίνησα και τα λοιπά, απλά για να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ ουσιαστικά σπούδασα στο Πανεπιστήμιο της Χάγη, τελείωσα marketing και επικοινωνία. Παρ' όλα αυτά δεν ακολούθησα αυτόν τον τομέα, αλλά πήγα στις πωλήσεις από πάρα πολύ νωρίς. Δούλεψα στο Άμστερνταμ για περίπου ένα χρόνο και η εταιρεία που δούλεψα εκεί μου έκανε πρόταση να έρθω στα κεντρικά του Λονδίνου 4 χρόνια πριν. Μετά δούλεψα σε μια εταιρεία διαδικτυακού marketing, σε πελατειακές σχέσεις αλλά και την ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία μου έδωσε πάρα πολλές εμπειρίες και πάρα πολλές επαφές μέσα στο Λονδίνο, πάρα πολύ ενδιαφέρον τέλος πάντων και αξιόλογες επαφές. Μετά δούλεψα σε μια εταιρεία που είχε να κάνει με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και τα analytics τέλος πάντων γύρω από αυτό, και ήμουν πάλι σε πελατειακές σχέσεις με τράπεζες αλλά και την ανάπτυξη της επιχείρησης, ώστε και άλλες τράπεζες να χρησιμοποιούν το ίδιο, την ίδια πλατφόρμα. Μετά από εκεί πέρα ξεκίνησα μια δική μου εταιρεία, για όσους από εσάς που ξέρετε, το 2016, το οποίο ήταν μια απόπειρα, αν θέλετε, η οποία κράτησε περίπου 9-10 μήνες. Δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελα. Ήταν μια πάρα πολύ επώδυνη εμπειρία για μένα, και συναισθηματικά και ψυχολογικά αλλά και οικονομικά. Παρ' όλα αυτά είμαι... Πάντα πιστεύω, τέλος πάντων, ότι η ζωή σου δίνει περισσότερο από ό,τι σου παίρνει. Δηλαδή, σαν εμπειρία, ήταν τόσο πολύ αξιόλογη σαν εμπειρία που έμαθα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να μάθω διαφορετικά. Και τελικά αυτό που μου πήρε ή αυτό που μου κόστησε ήταν πάντα λιγότερο από αυτό που πήρα πίσω. Επομένως, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και για αυτή την εμπειρία. Τη δύσκολη και επώδυνη, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, σήμερα, να πάμε και στο σήμερα. Σήμερα αυτό που κάνω είναι... Έχω ξεκινήσει να δουλεύω σε μια εταιρεία η οποία ο πελάτης μας είναι η αγγλική κυβέρνηση, ή ένα τμήμα της αγγλικής κυβέρνησης, το οποίο λέγεται The Department for International Trade, και αυτό έχει να κάνει με το εμπόριο, το διεθνή εμπόριο. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι βοηθούμε αγγλικές εταιρείες, μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες εταιρείες, να εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, αυτό ήταν που κάναμε τον Απρίλιο, όταν πήγαμε στο Ντουμπάι. Και βοηθήσαμε περίπου, νομίζω, ήταν 24-25 αγγλικές εταιρείες από εδώ, και που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους και γενικότερα τις υπηρεσίες τους στην αραβική αγορά, και τους φέραμε σε επαφή με εταιρείες από εκεί, οι οποίες ουσιαστικά συνάψανε σχέσεις ή είναι στη διαδικασία στο να συνάψουν σχέσεις. Και αυτό ουσιαστικά βοηθάει στις αγγλικές εταιρείες. Το επόμενο show που κάνουμε είναι στη Μαλαισία τον Νοέμβρη, στην Kuala Lumpur, το οποίο εκείνο έχει να κάνει πιο πολύ με τεχνολογία γύρω από την εκπαίδευση. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία γύρω από την εκπαίδευση. Και θα πάρουμε πάλι 25 εταιρείες από εδώ, από την Αγγλία, που θα πάνε εκεί και τους ενδιαφέρει να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ασιάτικη αγορά. Είτε αυτό είναι η Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Κίνα, η Ιαπωνία κτλ. Το οποίο πάλι μου δίνει πάρα πολύ, μαθαίνω πάρα πολλά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Εκτός από αυτό, ωστόσο, κάνω και coaching, ένα προς ένα, το οποίο βοηθώ ανθρώπους και με τα προσωπικά τους θέματα, αλλά και τα επαγγελματικά. Θεωρώ πάντα, και το έχω δει και από δική μου προσωπική εμπειρία, ότι όταν ξέρω, όταν είμαι καλά με τον εαυτό μου, όταν είμαι... έχω αποδεχτεί, έχω αγαπήσει τον εαυτό μου και ξέρω τα δυνατά μου σημεία, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο μετά όλα τα υπόλοιπα να λειτουργήσουν, όπως προσωπικές, διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και επαγγελματικές. Επομένως, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το επαγγελματικό, είναι και το προσωπικό μαζί. Επομένως, αυτό είναι το άλλο κομμάτι που κάνω και νομίζω ότι η εμπειρία μου και από ό,τι βλέπω, δηλαδή από τα προβλήματα που συζητώ συνήθως με τους πελάτες μου, είναι ότι... Το ότι πάρα πολλοί Έλληνες έχουν βγει στο εξωτερικό, αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, πίεση, το καινούριο περιβάλλον, καινούριες συνθήκες, τα οποία είναι πράγματα τα οποία δεν μαθαίνουμε και δεν μαθαίνουμε πουθενά ουσιαστικά, δεν σε προετοιμάζει κάτι για αυτό. Αλλά τα 10 χρόνια εμπειρίας μου στο εξωτερικό μου δίνει μια καλή βάση ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτά τα προβλήματα, αν θέλετε.
Από εκεί και πέρα έχω κάνει κάποια. Έχω προγραμματίσει μάλλον κάποια σεμινάρια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τα οποία θα τα πω ένα προς ένα, όχι ακόμα. Να κρατήσουμε και κάτι για την επόμενη φορά. Αυτό το άλλο που ήθελα να πω είναι και από ό,τι είδα λίγο τώρα στην Ελλάδα, βλέπω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικότερα, και είναι πάρα πολύ θλιβερό αυτό, ενώ υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι, ας πούμε τα νέα παιδιά που παίρνουν τις επιχειρήσεις των γονιών τους και έχουν λίγο πιο ανοιχτούς ορίζοντες και προσπαθούν λίγο να χτίσουν, αν θέλετε, τις γέφυρες με το εξωτερικό, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και δεν έχουν τον τρόπο από ό,τι βλέπω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε λίγο, να μιλήσουμε τη γλώσσα των ξένων, αν θέλουμε να χτίσουμε συνεργασίες με το εξωτερικό και αν θέλουμε να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και να χτίσουμε τέτοιες συνεργασίες. Διότι δεν μπορούμε, ας πούμε, βλέπω και πολιτική ακόμα, με πάρα πολύ ελλειπή αγγλικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστείς και να χτίσεις τέτοιες συνεργασίες που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, εάν τα αγγλικά και γενικότερα η αντίληψη της νοοτροπίας, του market, της αγοράς δηλαδή που θέλεις να στοχεύσεις, δεν είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από εκεί πέρα, από ένα σημείο και πέρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις να χτίσουν συνεργασίες είτε με Έλληνες του εξωτερικού που ξέρουν πολύ καλά την αγορά, έτσι ώστε να βοηθήσουν αυτοί οι Έλληνες. Γιατί τώρα πλέον υπάρχουν Έλληνες παντού, έτσι. Επομένως, αυτό μπορούμε να το δούμε σαν ένα πάρα πάρα πολύ καλό στοιχείο. Μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με τους Έλληνες του εξωτερικού που έχουν την τοπική γνώση, δηλαδή τη γνώση της αγοράς που είναι, είτε στη Γερμανία, είτε στην Ιταλία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Αγγλία. Έτσι ώστε να προωθήσουν τα ελληνικά τους προϊόντα στο εξωτερικό. Γιατί το βλέπουμε ξανά και ξανά, πραγματικά τα ελληνικά προϊόντα στα ξένα σούπερ μάρκετ εδώ είναι στο τέλος. Είναι στο χαμηλότερο, τέλος πάντων, ναι, shelf. Στο ράφι, στο χαμηλότερο ράφι. Οι Έλληνες, δηλαδή, επιχειρήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ. Δεν είναι καλές, τέλος πάντων, στο να προωθούν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Το μόνο προϊόν το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, το μόνο από τα πολύ λίγα που έχουν μπει πραγματικά στα αγγλικά σπίτια που βλέπω εγώ εδώ, είναι το Total του γιαούρτι. Το ελληνικό γιαούρτι αυτό, το οποίο είναι το μόνο που πραγματικά έχει μπει στα σπίτια των Άγγλων. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι δεν έχουν μπει στα σπίτια, ενώ έχουμε πάρα πάρα πολύ ωραία προϊόντα, δεν ξέρουμε πώς να το προωθήσουμε και να χτίσουμε αυτές τις τις εμπορικές συναλλαγές και τις συνεργασίες με το εξωτερικό ώστε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας. Γενικότερα, εκτός από τα προϊόντα, να μην μπούμε στο πώς μπορούμε να προωθήσουμε το ποιοι είμαστε, τον πολιτισμό μας και όλα αυτά, γιατί μετά πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο μάλλον θα πρέπει να κάνω ένα άλλο βίντεο γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ καλύτεροι στο πώς μπορούμε να προωθήσουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά και όλα τα πλεονεκτήματα που έρχονται με αυτή. Αυτό ήθελα να μιλήσω και να συζητήσω για σήμερα. Πείτε μου τα σχόλιά σας, πώς το βρήκατε και αν σας άρεσε το βίντεο αυτό στα ελληνικά. Και θα μιλήσουμε ξανά την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.